Μια και αναφερόμαστε στην ΑΕΚ. Να, όχι, να δώσει το Κώστα στο. Θέλουμε εδώ, του δύο Κωνσταντίνου εδώ πάνω στο πάνελ. Πρέπει να. Για να κλείσουμε το σχέδιο. Έχω ζητήσει μια κάρτα, δεν μου την έχετε βγάλει. Α, εντάξει, έρχεται και η κάρτα σου. Περίμενε. Κάτσε να ρίξουμε τον Γκάλο πρώτο, το δεύτερο. Κώστα, πες το ρεπορτάζ. Έτσι όπως σε είδα, θα βγάλει κόκκινη. Όχι. Τι κάρτε να σκάκουμε. Μακριά από μένα. Λοιπόν, αυτό το οποίο καταρχάς πρέπει να πω ότι ήταν δύο οι άξονες της διαμαρτυρίας. Η πρώτη είχε να κάνει με τη φάση του πέναλτη και η δεύτερη με τις καθυστερήσεις. Γιατί ο χρόνος των καθυστερήσεων ήταν υπερβολικά μικρός, νομίζω. Ο Βέλντι έκλειψε την μπάλα στο 94. Ναι, άντεξε αυτοί τους. Δεν λέω ότι κάποιον ήταν λάθος το σωλικό στο χρόνος. Αυτό το οποίο επικαλέστηκε πάντως ήταν ότι ήταν οι παίκτες είχαν μυϊκούς τραυματισμούς και κράμπες, μάλλον. Όχι μυϊκούς τραυματισμούς. Και γι' αυτό κράτησε λίγο χρόνο. Ναι, ότι τι μου λέτε τώρα, εδώ οι παίκτες, ας πούμε, δεν έβλεπε. Και είναι. Σε ποιον το αυτό. Σε άνθρωπο του Παναθηναϊκού. Α, ναι. Ναι. Αυτό ήταν η μία απάντηση. Και η άλλη απάντηση για το χέρι ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τον Λανουά. Δηλαδή ότι ναι, όντως υπάρχει χέρι, αλλά δεν επηρεάζει το παιχνίδι. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Εννοώντας προφανώς ότι δεν μπορούσε να βάλει τα χέρια του κάπου αλλού. Μάλιστα.